μπροστά, σωρία ηλεκτρονικών αρχείων, εξοικείωση φυσικά με τους υπολογιστές, και ένας άνθρωπος μόνος του, χωρίς βοήθεια κάποιου δικηγόρου, προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ πιθανό να κάνει κάποιο λάθος. Το λάθος δεν συγχωρείται. Μία φορά κάνει την αίτηση. Βέβαια, τώρα μαθαίνω, επειδή εγώ είμαι συντονίστρια και μας κάνουν συνεχώς σεμινάρια και έχω συνεχή ενημέρωση από την ειδική γραμματεία, ότι τώρα στην αρχή είναι ακόμα λίγο πιο ελαστική και να κάνεις κάποιο λάθος, όταν θα πάρει την αίτηση ο συντονιστής, μπορεί και να σου πει: αυτό το κάνεις λάθος, ξανακάντο. Αλλά η γραμμή είναι και ο νόμος λέει ότι μια φορά γίνεται η αίτηση και αν γίνει κάτι λάθος, μετά το διορθώνει. Ο συντονιστής δε, όταν θα πάρει τα χαρτιά στα χέρια του, είναι καλό να επικοινωνήσει με κάποιον ο οποίος να καταλαβαίνει τι του λέει. Με έναν δικηγόρο, με τον δικηγόρο του ετούντα, ο ίδιος, που είναι ένας άνθρωπος με δυσκολίες, που περνάει τα προβλήματά του, που μπορεί να μην έχει νομικές γνώσεις, μπορεί να μην καταλαβαίνει τι του λέει. Άρα είναι κάτι το οποίο θέλει βοήθεια, θέλει γνώσεις, δεν είναι κάτι απλό, είναι εύκολο να κάνεις λάθος και ας απορριφθεί είναι πολύ λυπηρό, διότι σου έδωσε ο νόμος τώρα ένα μονοπατάκι να περπατήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν χρέη 3.700, ήρθαν οι άλλοι με χρέη. 3 εκατομμύρια ευρώ, 700. 3 εκατομμύρια. Όχι 3.000. Δηλαδή σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν παλεύονται. Ναι. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο οφειλή για τη δουλειά σου που είναι επιχείρηση ζωής, που είναι δουλειά γενεών, που την έχουν κάνει 3 γενιές, πρέπει να το κάνεις σοβαρά. Σου δίνει μία δέξω. Θα κάνω, πρέπει να βοηθήσεις. Θα τα κάνω όλα σοβαρά και αν γίνει κάτι καλό, έγινε. Αν δεν γίνεται να κάνω, τουλάχιστον έχω κάνει σωστά την διεργασία μου. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Ότι αυτός ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι για επιχειρήσεις ζώσες που θα προοδεύουν στο μέλλον. Δεν είναι για πεθαμένες επιχειρήσεις. Πρέπει να δείξεις και στο business plan ότι η επιχείρησή σου έχει προοπτική εξέλιξης. Γιατί έτσι ώστε όταν θα σου βγάλει μία δόση στην συμφωνία, δεν μπορείς να την πληρώσεις για 10 χρόνια, 15 χρόνια. Και οι 120 δόσεις που ακούμε είναι για τις οφειλές στην εφορία και στο ΕΦΚΑ. Αλλά αν έχει η επιχείρηση οφειλή σε τράπεζες, μπορεί να είναι φυσικά και πιο πολύ από 120 δόσεις. Μπορεί να είναι και 20 χρόνια και 30 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να αποδείξεις ότι θα είσαι εν ισχύ, ότι θα μπορείς να πληρώσεις, θα πηγαίνει καλά. Αλλά δεν γίνεται να πάρει μια επιχείρηση με καθαριστικό 1.000 ευρώ, που ήρθε ένας και μου λέει: ωραία, έχω 1.000 ευρώ καθαριστικό, έχω θετικό καθαριστικό. Τι κέρδη έχεις εσύ, τι βιωσιμότητα έχεις, 1.000 ευρώ, λέει, τι θα πληρώσεις, τι θα πρωτοπληρώσεις. 1.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα πάμε να τα δούμε αναλυτικά μέσα από τις ερωτήσεις και θα μας βοηθήσει η κυρία Κορσάνου, γιατί ακόμα και σήμερα πολλοί μας κάνουν εξής ερώτηση και είναι και η πρώτη μας ερώτηση. Ποιους αφορά ο νόμος αυτός? Ο νόμος αυτός λοιπόν αφορά σε εμπόρους, σε ατομικές επιχειρήσεις εμπορικές και σε εταιρείες. Έχεις μια ομόρυθμη εταιρεία, μια ετερόρυθμη εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία, είσαι έμπορος. Μπορείς να μπει στον εξοδικαστικό συμβασμό. Αν όμως είσαι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή είσαι συνταξιούχος, είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, είσαι δημόσιος υπάλληλος, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, ένας δικηγόρος, δεν μπορεί να μπει. Εγώ, αν πάω να κάνω αίτηση, θα μου πει το σύστημα: λυπούμαστε πολύ, απορρίπτεσαι. Γιατί εγώ δεν είμαι έμπορος, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, το λέω γιατί το είχα και εγώ απορία. Παίζει ρόλο αν εγώ, για παράδειγμα, έχω 2 κωδικούς, 3 κωδικούς. Δηλαδή, μπορεί να είμαι λογιστρία, αλλά να έχω και κωδικό που μπαίνει στο εξοδικαστικό. Όπως στοιχεία εμπορία. Ναι, μπορεί να έχω και εμπορικό κομμάτι. Για την εμπορία. Θα πιάσει τα χρέη αυτή τη εμπορία. Ναι. Μάλιστα. Για την εμπορία δεν σου μπορεί. Λοιπόν, να τα βάλει όλα, θα βάλει μόνο για αυτό. Θα πα με αυτή την ιδιότητα του εμπόρου, τα χρέη σου τη εφορία του ΕΦΚΑ ως έμπορος. Θα δώσεις δηλαδή αυτή την εικόνα. Ουσιαστικά έχεις 2 δραστηριότητες. Εσύ μπορείς να μπεις σε μία δραστηριότητα. Το ΕΦΚΑ είναι κοινός. Ναι. Δηλαδή και για τις 2 δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν δόθηκε κάποια διευκρίνηση για αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί. Mm. Έχει απευθεία σύνδεση η πλατφόρμα με τον ΕΦΚΑ. Ναι. Ακριβώς. Mm. Και αμέσως θα σου έρθει οφειλή. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει για όλη την οφειλή και για τη δραστηριότητα την εμπορική. Δεν θα σε κόψει επειδή έχεις και μια επιπλέον δραστηριότητα που είναι ελεύθερη επαγγελματία. Ναι. Θα σε δεχτεί το σύστημα επειδή έχεις την εμπορική ιδιότητα. Πάμε να δούμε ποιες οφειλές τώρα αφορά αυτός ο νόμος. Λοιπόν, ωραία, σημαντική πληροφορία αυτή που θα δώσω. Αφορά σε όλες τις οφειλές. Δηλαδή, δεν μπορείς να διαλέξεις και να πεις ότι εγώ, παιδιά, στην επιχείρησή μου έχω οφειλές στην εφορία και στο ΕΦΚΑ που θέλω να τις ρυθμίσω. Έχω και μία στην τράπεζα, την έχω όμως τακτοποιήσει αυτή. Δεν έχω κάνει ρύθμιση με την τράπεζα, δεν θέλω να την πειράξω. Θέλω να την βάλω καθόλου, δεν θέλω να την εμφανίσω. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κάνεις καθολική ρύθμιση του χρέους. Πρέπει δηλαδή να παρουσιάσεις και την οφειλή σου στην τράπεζα. Άλλωστε υπάρχει online έλεγχος κριτηρίων. Δηλαδή πρέπει να
Είναι συνδεδεμένο το σύστημα του Τηρεσία με την πλατφόρμα της ειδικής γραμματείας. Πατάς εσύ το κουμπί και μέσα σε 7 μέρες σου έχει στείλει πληροφορίες του Τηρεσίας τι οφειλές έχεις στις τράπεζες. Πρέπει να το βάλεις, δεν γίνεται να το αποκρύψεις, διότι δεν αποκρύπτεται, φαίνεται. Και μετά θα σου πει ο συντονιστής, εδώ δεν το έχεις βάλει αυτό, γιατί. Πρέπει να το συμπληρώσεις. Και τώρα που είπαμε ότι στην αρχή ήταν πιο εύκολο, μπορεί ο συντονιστής να δώσει μια πληροφορία και να σου πει συμπλήρωσε το κι αυτό, για να μην σε κόψω. Αλλά μετά μπορεί να δυσκολέψει και να κόβονται. Ο νόμος λέει ότι η καθολική ρύθμιση χρεών, άρα μην πάρει το ρίσκο κάποιος να αποκρύψει κάποιες οφειλές του, θα τις δηλώσει όλες. Μην πάρει ρίσκο να χάσει την αίτηση και να μην την κάνει σωστά. Α, και μια άλλη πληροφορία που μου δώσανε, που τα, γιατί και εγώ τώρα τα βλέποντας και μαθαίνοντας και μελετώντας και τα μαθαίνω. Και βεβαίως και τα μας τα αναφέρεις ανά κορσάνω. Όταν έχεις μια ομόρυθμη εταιρεία, ετερόρυθμη εταιρεία, ετερόρυθμη εταιρεία τι είναι, αποτελείται από έναν ομόρυθμο, έναν ετερόρυθμο. Έναν ομόρυθμο, δύο ετερόρυθμους. Πρέπει υποχρεωτικά να κάνει ο ομόρυθμος εταίρος, είναι υποχρεωτικός συνοφιλέτης. Και ενώ στην αρχή μας λέγανε ότι ο ετερόρυθμος δεν χρειάζεται, μου το είχαν πει προφορικά στα σεμινάρια, μετά από έγγραφη επικοινωνία με την ειδική γραμματεία διαχείρισης θετικού χρέους, και ο ετερόρυθμος θα κάνει αίτηση. Αν δεν κάνει, λέει, μην το διακινδυνεύσετε να μην πάει καλά η αίτηση διαπραγματεύσης, γιατί μετά στις διαπραγματεύσεις οι πιστωτές μπορούν να πούνε γιατί δεν έκανε αίτηση και ο ετερόρυθμος. Άρα θέλει κάποιες νομικές γνώσεις. Μην πάρεις το ρίσκο όταν έχεις τέτοια χρέη, 1 και 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ, σαν να είναι τα παιδιά του Πειραιά, το λέμε τα χρέη. Μην πάρεις το ρίσκο να κάνεις λάθος κινήσεις. Γιατί και η αίτηση θα απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Δεν είναι κρίμα να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Η αίτηση να απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Και εντωμεταξύ το έχουμε πει και άλλες φορές, και η Άννα το ξέρει, ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι στο φως. Δηλαδή από εκεί πέρα, αν αποτύχει η διαδικασία του συμβιβασμού, μπορεί ο κάθε πιστωτής ατομικά, γνωρίζοντας και το εύρος των περιουσιακών στοιχείων, να κινηθεί εναντίον του οφειλέτη. Γιατί έρεται το απόρριτο και όλοι ξέρουν τα περιουσιακά στοιχεία, τους εγγυητές, τους συνοφιλέτες, τα περιουσιακά στοιχεία των συνοφιλετών σου, τα πάντα. Ανοίγεις τα χαρτιά σου, ανοίγεις τα οικονομικά σου δεδομένα. Κοινώς θα κελώνεσαι. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Θα πούμε και για τα δάνεια, θα πούμε για τις προσημειώσεις, τα ακίνητα, θα μας τα πει όλα η κυρία Κορσάνου. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι του εξωδικαστικού, να κλείσουμε λίγο και να ενημερώσουμε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Μην πάτε αύριο να ζητάτε τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν έχει εγκύκλειος λοιπόν, στην εφορία δεν είναι ενημερωμένοι, θα σου πούνε δεν μας έχει έρθει κάθε εγκύκλειος, δεν έχουμε ενημέρωση. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από την ειδική γραμματεία και από ενημερώσεις που έχουμε από τον τύπο, θα γίνουν αλλαγές έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν πιο πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ανοίξουν λίγο τα κριτήρια. Μέχρι στιγμής αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι για οφειλές έως 20.000 ευρώ, δόσεις έως 120, μικρότερη δόση 50 ευρώ πιο κάτω δεν γίνεται, για οφειλές στην εφορία και στο ΕΦΚΑ. Πας κατευθείαν στο ταμείο της εφορίας του ΕΦΚΑ και ζητάς τη ρύθμιση. Προς το παρόν δεν γίνεται στην εφορία γιατί δεν τους έχει έρθει εγκύκλειος. Άρα όλο αυτό είναι καινούριο και μάλιστα. Θέλω να πω από προσωπική μου γνώση ότι η ειδική γραμματεία παρτίζεται από νέους επιστήμονες, πολύ καλά καταρτισμένους, που έχουν πολύ όρεξη και διάθεση για δουλειά, συνεχώς ενημερώνει, κάνει σεμινάρια σε εμάς, τους συντονιστές και σε όλους που ασχολούμαστε. Με mail ρωτάς, απαντάνε, δέχονται 80 με 100 mail την ημέρα και απαντούν, δηλαδή άοκ να δουλεύουν. Και ενώ όλες οι παραγωγικές ομάδες σε συνέδρια που γίνονται είναι αρνητικές και αυτή η εικόνα έχει ακουστεί ότι δεν τραβάει ο εξωδικαστικός, βλέπω κάτι. Ας πούμε, τίτλους ειδήσεων, δεν προχωράει, δεν βοηθάει. Πρέπει να δούμε ότι είναι ακόμα η αρχή. Τώρα ξεκινούν οι επιχειρήσεις να κάνουν αιτήσεις. Mm-hmm. Τώρα ξεκινούν ενημερώνονται για να κάνουν σωστά τις αιτήσεις. Γιατί αυτοί που κάνανε μέχρι τώρα τα κάνανε λάθος, δεν τους φταίει κανείς. Άρα τώρα δημιουργείται η ενημέρωση. Και τέλος Νοεμβρίου, που θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα που έχουν αρχίσει οι εταιρείες από τον Αύγουστο και θα δούμε διαγραφές, θα αρχίσει ο κόσμος να εμπιστεύεται πιο σωστά προετοιμασμένοι επιχειρηματίες, με νομική αρρωγή σωστή, θα κάνουν τις αιτήσεις τους και θα δούμε αποτελέσματα. Γιατί όταν έχουν δοθεί και κάποια χρήματα, το λέει και η λογική, για να ανοίξει ένας τέτοιος θεσμός, ειδική γραμματεία, δεν γίνεται να μείνει έτσι και να μην δοθεί αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρη ότι και η εφορία και το ΕΦΚΑ αμέσως και θα τους δοθεί εντολή να ανταποκρίνονται στη διαπραγμάτευση, να δέχονται να κάνουν διαπραγμάτευση και ενδεχομένως να κάνουν και κάποιες διαγραφές και να βοηθηθούν κάποιοι επιχειρηματίες. Άρα έχουμε και εμείς ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης όταν έχουν, ακούμε, χιλιάδες αιτήσεις έχουν γίνει, αλλά από την άλλη λίγες έχουν προχωρήσει. Πάντως και οι τράπεζες, Σοφία, με επιτρέψει να δείξουν και μια μεγαλύτερη συνενετική στάση σε αυτό το θεσμό. Θα δείξουν, μας το είπαν. Γιατί Άννα είναι το κλειδί για να
προχωρήσει να εξαζηθεί. Οι τράπεζες έχουν πάθει τέτοιο τόσο σε ανακεφαλαιοποίηση, έχουν πάρει τόσα λεφτά. Άρα δεν γίνεται να έχουν μια στάση τόσο αδιάλακτη. Θα έχουν μια στάση πιο διαλλακτική. Το δημόσιο πάντως είναι θετικό. Το δημόσιο πάντως είναι σίγουρα θετικό. Σίγουρα και το έφτασε. Γιατί χρειάζεται επιγόντως έσοδα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις. Πάμε να απαντήσουμε και σε επόμενη ερώτηση. Αν έχω κάνει ρύθμιση με την εφορία, μπορώ να μπω στον εξοδικαστικό συμβιβασμό? Αυτή είναι η ερώτηση που την ακούω από πάρα πολλούς, γι' αυτό σας τη δίνω, γιατί είναι απορία πολλών. Βεβαίως και γίνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω κάνει ρύθμιση, μπλοκάρομαι και δεν μπορώ να τα βάλω όλα αυτά στον εξοδικαστικό. Βεβαίως και μπορώ. Και μάλιστα, στην διαπραγμάτευση φανεί ότι δεν μπορώ να καταφέρω αυτή τη ρύθμιση των 100 δόσεων, μπορώ να μου την παρατείνω και να μου την κάνω 120 δόσεις. Δηλαδή να μου την δέσουμε όλες τις άλλες, να την αναμίξουμε όλες τις άλλες και να μου την βάλουν σε 120 δόσεις. Επίσης, άλλο ερώτημα είναι οι οφειλές του 17 μπαίνουνε. Πρέπει να έχουμε οφειλές μέχρι τέλος του 16. Μέχρι 31, αλλά ποτέ 12, δεν ξέρεις όμως ναι. διαπραγμάτευση τι θα γίνει. Μπορείς διαπραγμάτευση να αποφασίσουμε ότι θα σου ρυθμίσεις και τις οφειλές του 17. Με το γράμμα του νόμου είναι μέχρι τέλος του 16. Μέχρι στιγμής όχι, αλλά ας περιμένουμε μήπως και... Πάντως, Σοφία, σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εγώ έχω να παρατηρήσω κάτι ότι για άλλη μια φορά και οι συνταξιούχοι, οι ενδυνάμεις συνταξιούχοι αυτοί που έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση και οι οποίοι έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν φαίνονται πουθενά. Παρότι είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα, και αυτό δεν το λέω τώρα για να λαϊκίσω, είναι ένα θέμα το οποίο διαιωνίζεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι όμοιροι. Αυτοί που έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν μπορούν να πάρουν τις παροχές, τις συνταξιοδοτικές, ούτε επίσης υπάρχει ακόμα ρύθμιση, ούτως ώστε να παίρνουν την παροχή που αντιστοιχεί στα αίτη ασφάλισης για τα οποία έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πληρώσει 25 και 30 χρόνια, οφείλουν τα τελευταία 6-7 χρόνια, τα οποία είναι τα μνημονιακά αίτη, και λόγω αυτών των χρεών έχει μπλοκάρει η σύνταξή τους, και αυτοί οι άνθρωποι ούτε βλέπω δεν βλέπω να έχουν κάποια ελπίδα, κάποια προοπτική και μέσα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί δεν προβλέπεται τίποτα για αυτούς. Αυτό αξίζει να το πούμε. Γιατί έχουν κάνει παύση στην εφορία. Αν δεν έχουν κάνει παύση στην εφορία, είναι ακόμα έμποροι. Θα μου πεις, αν δεν έχουν δραστηριότητα και τα τελευταία τρία χρόνια. Για αυτούς που έχουν κάνει παύση. Τότε αυτοί δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό. Είναι μετέωροι. Αυτό θέλεις να πεις. Και είναι σε μια ομοιρία αυτοί. Μετά το διάλειμμα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-90-15-035, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Πάμε να δούμε, Ανακορσάνου, τώρα τι γίνεται. Τι είναι η προσημείωση ενός ακινήτου? Πολλές φορές οι τράπεζες ζητάνε νέα προσημείωση, θα μας εξηγήσεις εσύ, όπως επίσης και διαταγή πληρωμής. Ωραία, λοιπόν, η προσημείωση υποθήκης τι είναι? Είναι ένα βήμα πριν την υποθήκη. Δηλαδή, είναι ένα εμπράγματο βάρος, όπως λέμε οι συνομικοί. Γίνεται με μια διαδικασία. Στην αρχή, όταν παίρνουμε ένα δάνειο, πάμε στο δικαστήριο. Πολλοί θα το έχουν ζήσει συνενετικά, όσοι πήραν δάνειο δηλαδή για το σπίτι τους. Οι δικηγόροι των δύο μερών, μια τυπική διαδικασία. Συμφωνούν οι δανειολήπτες, συμφώνησαν να μπει προσημείωση υποθήκης στο ακίνητό τους για ένα συγκεκριμένο ποσό. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό η τράπεζα? Για να είναι εξασφαλισμένη. Αν δηλαδή δεν σου πληρώσει το δάνειο δανειολήπτης, ξεκινάει η διαδικασία εκτέλεσης, έχεις πρώτη προσημείωση, δηλαδή ο πρώτος που θα ικανοποιηθεί, ο πρώτος που θα πρέπει να εξυπηρετήσει, που λέγαμε και πριν για εξυπηρετήσεις. Ο πρώτος που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης, η τράπεζα που έχει την πρώτη προσημείωση. Λοιπόν, η προσημείωση υποθήκης γίνεται και συνενετικά, αλλά γίνεται και αναγκαστικά, χωρίς δηλαδή τη συνένεση του δανειολήπτη. Πότε γίνεται αυτό? Όταν εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Όταν λοιπόν μας κοινοποιεί διαταγή πληρωμής, χωρίς να το καταλάβουμε εμείς και χωρίς να μας ζητήσει κανείς τον λόγο, μπορεί η τράπεζα να πάει ωραία-ωραία στο υποθηκό φυλακείο και να εγγράψει μια προσημείωση υποθήκης βάσει αυτού του εκτελεστού τίτλου που είναι διαταγή πληρωμής. Γενικά, γι' αυτό και υπάρχει ο έλεγχος τίτλων όταν αγοράζουμε κάποιο κίνητο. Όταν φοβόμαστε, χρωστάμε και αυτά, δεν είναι κακή ιδέα να πάμε και μια βόλτα από το υποθηκό φυλακείο της περιοχής που έχουμε το ακίνητό μας, να δούμε τι γίνεται, μήπως μας έχει μπει καμιά κατάσχεση, καμιά προσημείωση. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται, λέει, ειδικόγραφα στο σπίτι, δεν τα ανοίγουν, ή ξέρω εγώ, έχουν αλλάξει διεύθυνση και τους έρχονται χαρτιά και δεν το έχουν καταλάβει, ή επειδή θέλουν να τα κρύψουν από τους συζύγους ή από τα παιδιά τους, δεν τα ξέρουν ακριβώς καλά, κρύβονται και τα χάνουν κι αυτοί οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, ας περάσουμε μια βόλτα και από το υποθηκό φυλακείο, να δούμε τι συμβαίνει στη μερίδα μας, αν έχει γραφεί καμιά κατάσχεση, καμιά προσημείωση υποθήκης. Συνήθως μετά από διαταγή πληρωμής μπορεί, αν θέλει, η τράπεζα να βάλει κάποια προσημείωση υποθήκης. Το να μπει προσημείωση υποθήκης δεν είναι κάτι τρομερό και τραγικό, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν σημαίνει ότι χάσαμε το σπίτι μας. Σημαίνει απλά είναι ένα εμπράγματο βάρος, μια εξασφάλιση για την απέτηση της τράπεζας.
Το σοβαρό είναι αν έρθει μια κάποια κατασχετήρια έκθεση, που και αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό. Ειδικά η εφορία κοινοποιεί σωρία κατασχετήριων εκθέσεων, αλλά όμως δεν προχωράει σε πληστηριασμό. Το πιο σοβαρό είναι το να αρχίσει ο πληστηριασμός. Αυτό είναι το άκρον άλλων και εκείνοι που χάνουμε το σπίτι μας και οι πληστηριασμοί γίνονται. Αλλά από το βήμα του δεν έχω να πληρώσω μία δόση μέχρι του χάνω το σπίτι μου, είναι τεράστια η διαδρομή. Αυτό λέω σε πολλούς ανθρώπους που είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν μια δόση, είναι πολύ συνεπείς, σου λέει έχω συνηθίσει να είμαι σωστός στις πληρωμές μου, δεν έχω μάθει να χρωστάω. Και... δεν πλήρωσα μία-δύο δόση, θα χάσω το σπίτι μου, δεν γίνεται έτσι. Από το μία-δύο δόση που δεν πληρώνω μέχρι να χάσω το σπίτι τον πληστηριασμό, είναι μια πολύ μακριά διαδρομή που έχει και αναχώματα να αντιμετωπίσεις μέσα άμυνας και πολύ δύσκολο να φτάσω εκεί, όχι αδύνατο βέβαια. Και αυτοί που φτάνουν τα σημεία στον πληστηριασμό έχουν προηγηθεί ολόκληρες διαδικασίες. Χρόνια πίσω που είχαν δυσκολίες, που δεν πήγαν να κάνουν έρευνες με την τράπεζα, ή πήγαν να κάνουν και δεν την πέτυχαν, ή πήγαν στο δικαστήριο και το χάσανε. Και τους έχουν χτυπήσει καμπανάκια ότι μπορεί να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά δεν χάνεις το σπίτι σου έτσι, μέσα σε μια νύχτα, χωρίς να έχεις πάρει γραμμή τι γίνεται. Υπάρχει από πίσω χρόνια κάποιων δυσχεριών που έχεις αντιμετωπίσει, που έχεις χάσει κάποια δικαστήρια, που δεν ήσουν επιμελής και δεν πήγες να κάνεις κάποιες διαδικασίες. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ των ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους, αλλά είμαστε υπέρ των ανθρώπων των προνοητικών, των μη επιπόλαιων, που κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, μπορεί να είναι σε αδυναμία, αλλά θα κάνουν όλα τα δύνατο δυνατό για να προστατεύσουν και θα εξαντλήσουν όλα τα μέσα που έχουν για να προστατεύσουν το σπίτι τους. Γιατί τώρα, κύριε κατοικία, δεν προστατεύεται και μπορεί να χαθεί και ένα σπίτι απλού ανθρώπου. Ας οι προσημείωσεις χωρίς δικηγόρο μπορώ να κάνω μόνος μου? Όχι, είναι δικαστική διαδικασία και πρέπει να έχεις δικηγόρο. Πρέπει να έχουμε δικηγόρο. Πρέπει να εκπροσωπηθείς από δικηγόρο. Πάλι γίνεται στο δικαστήριο, απλούστε την τυπική διαδικασία, συνενίκη τράπεζα, λέει ναι, μου ξεπλήρωσε το δάνειο, ας πούμε, να έρθει η προσημείωση, όλα καλά, αλλά πρέπει να έχεις δικηγόρο, δεν μπορείς να παρουσιαστείς μόνος. Μαρία Ρέντσου, πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν. Νόμος 3869, είχα εκδίκαση 2 Νοεμβρίου του 2016 στο Ελληνοδικείο Χαλανδρίου και ακόμα να βγει απόφαση. Να ανησυχώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ανησυχεί καθόλου. Εγώ έχω υποθέσεις από το Δεκέμβριο του 2016 και τώρα βγαίνουν οι αποφάσεις. Άρα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, θα παρακολουθεί. Τώρα μέσα σε αυτές τις μέρες θα βγει. Εγώ πιστεύω μέσα αυτό το μήνα ή στον άλλο θα βγει. Γιατί και ο δικαστής έχει συγκεκριμένη προθεσμία να βγάλει τις αποφάσεις. Αλλά και μένα στο γραφείο από το Δεκέμβρη πέρυσι και τώρα βγαίνουν. Άρα λοιπόν, όπως λέγει ο Ρωσάνου, μην ανησυχείτε. Αλλά να πηγαίνει να ρωτάει και αυτός, μην το αφήσει μόνο στο δικηγόρο του. Μπορεί να περνάει από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, να εξυπηρετεί εκεί η γραμματής, να ρωτάει, βγήκε η απόφασή μου, τι έγινε. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα. Είναι πολύ θλιβερά περιστατικά πάντως. Ναι. Μα και αν είναι. Και αυτοί δυνατόν, πραγματικά είναι οι άνθρωποι που έχουν θέμα τώρα, γιατί και εγώ στο αντικείμενο που ασχολούμαι υπάρχουν πραγματικά πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, άσχετα τώρα με το θέμα της σύνταξης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας για τη ζωή σας. Υπάρχουν πραγματικά πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Α, και να πούμε ότι οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων έχουν σκληρύνει πάρα πολύ. Να πούμε για τον κύριο που περιμένει την απόφασή του, εύχομαι ό,τι καλό. Αλλά βγαίνουν πολλές απορριπτικές αποφάσεις, ενώ παλιά δεν έβγαιναν, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απορριπτικών αποφάσεων. Και αυτό γίνεται διότι συλλήφθη στο παρελθόν μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πονηροί, παρουσιάζονταν ότι δεν έχουν και όμως είχαν, παρουσιάζονταν ότι είναι πονεμένοι και αδικημένοι από την κρίση, αλλά όμως πήραν αλόγιστα και αυτή δάνεια. Και επειδή βοηθήθηκε όλος αυτός ο κόσμος και προσέφηκε όλος αυτός ο κόσμος, τώρα απορρίπτονται πάρα πολλές αιτήσεις. Και ενδεχομένως να γίνονται κάποιες φορές και αδικίες, διότι όταν ο δικαστής βλέπει τέτοιες περιπτώσεις με τέτοια σοβαρά θέματα υγείας, πρέπει και αυτά να τα λάβει υπόψη του και όχι μόνο να κοιτάει πόσα δάνεια πήρες και γιατί τα πήρες, έχουν μια ευθύνη και οι τράπεζες. Άρα, μεγάλη προσοχή στο νόμο Κατσέλη. Αν συμβεί κάτι και απορριφθεί η αίτησή μας, είναι και θέμα τι να κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια ρύθμιση με την τράπεζα, να κάνουμε μια έφεση. Άρα για όλα υπάρχει λύση. Για όλα υπάρχει λύση και ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ κάθε απόγευμα για να σας δίνουμε λύσεις με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μου. Και εμείς ευχαριστούμε.